Ο επικεφαλής της Μύζωνος Μειοψηφίας Δομήνικος Βερίλης, σχολιάζοντας την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου στον αεροδιάδρομο της Μυρίνης και τις δηλώσεις του τελευταίου ότι επίκειται η άδεια λειτουργίας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τονίζει ότι κάθε φορά που πλησιάζουν οι εκλογές, ο κ. Παπαλός θυμάται το αεροδρόμιο. Επίσης, ο κ. Βερίλης υπογραμμίζει πως πρόκειται για έργο στο οποίο απλά σπαταλήθηκαν χρήματα, χωρίς να προσφέρει το παραμικρό όφελος για την κοινωνία. Δεκαετίες ολόκληρες, όταν πλησιάζουν οι εκλογές, ο κ. Παπαλός θυμάται το αεροδρόμιο. Παλαιότερα βέβαια έλεγε ότι θα έρχονται και Boeing. Τώρα έχει κατεβάσει κάπως τους τόνους. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν επαναλαμβάνει αυτή την υπόσχεση πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχουν ούτε μελέτες, ούτε χρηματοδοτήσεις, ούτε προοπτικές για το αεροδρόμιο. Χωρίς περίφραξη, νερό, φως, πρόσβαση, κτηριακές εγκαταστάσεις. Θεωρώ ότι ο κ. Παπαλός είναι ένοχος, διότι κατασπατάλησε χρήματα του Δήμου για να ρίξει απλώς 2 πόντους άσφαλτο χωρίς υποδομές και σε ένα χρονικό διάστημα 2-3 ετών ουσιαστικά δεν θα υπάρχει ούτε η άσφαλτος. Δεν θεωρείτε ότι έχει μια αναπτυξιακή διάσταση αυτό το έργο εκεί? Καμία διάσταση, ούτε αναπτυξιακή, ούτε καμία προοπτική. Δεν υπάρχουν, όπως προανέφερα, ούτε καν μελέτες, ούτε κάποια χρηματοδότηση, κάποια υποδομή έστω. Τι αεροδρόμιο είναι αυτό? Μπορώ εγώ να υποσχεθώ ότι θα κάνω 10 αεροδρόμια. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Είναι ντροπή για την Καρδίτσα, πραγματικά.